Είδαμε λοιπόν να περνάνε νόμοι στην Ευρώπη να τρώμε πλαστικό κρέας, συνθετικό, άμα το θέλετε, το λέω πλαστικό, τι άλλο να είναι. Να δίνουμε στους ανθρώπους πλαστικό αίμα, που σημαίνει κατασκευασμένο αίμα και όχι ανθρώπινο αίμα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, και όμως συμβαίνουν. Μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο είναι γενετικά τροποποιημένα όλα μας τα προϊόντα, τα φρούτα μας, οι σπόροι μας, δεν γεννάνε. Είναι ήδη βιασμένοι οι σπόροι και γενετικά βιασμένα όλα γύρω μας. Βλέπουμε τα ζώα να είναι τροποποιημένα υβρίδια, τα γουρούνια να είναι υβρίδια, τα πρόβατα να είναι υβρίδια συνεχώς. Είναι μια υβριδιακή κατάσταση. Ράτσες παντού. Τα χόρτα μας είναι παραβιασμένα. Δηλαδή η τροφική μας αλυσίδια, οι ντομάτες, τα φρούτα μας όλα. Μιλάμε για χιλιάδες αεροψυκασμούς, που στην Ελλάδα, άμα το θέλετε, το κάνει ο ΕΛΓΑ, νομίζω, έτσι. Υπάρχει οργανισμός, ο οποίος τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να ψεκάζει συνεχώς, δείτε και τάχα μου, για τροποποίηση καιρού. Τι τροποποίηση καιρού? Αυτός είναι ο πλανήτης, αυτές είναι οι εποχές, αφήστε τις να εξελιχθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήλιος έχει μια ομπρέλα, μια ασπίδα και φυσικά είναι με. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τι περιέχει και το τι μέταλλα και το τι χημικά, τι στηρώσεις, τι μύκητες, τι βακτήρια, τι ιούς εμπεριέχουν όλα αυτά τα υλικά που χιλιάδες αεροπλάνα και πτήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη και ψεκάζουν τον πλανήτη και τους ανθρώπους